που σας ενοχλεί. Είναι νομίζω σκανδαλώδες και δεν είναι το μόνο που περιλαμβάνει αυτός ο πρόεδρος. Μα δεν είναι ο πρώτος πρόεδρος που έχει οδηγό και γραμματέα. Ναι. Τα πράγματα όμως φέτος είναι κάπως διαφορετικά. Νομίζω κάπως διαφορετικά. Κόσμος γέρνει στην ανεργία από το δημόσιο. Μειώνονται οι μισθοί χιλιάδων δημοσίων υπαλλήλων, τα επιδόματα χιλιάδων ανθρώπων. Περνάμε μνημονιακή κατάσταση. Δεν θα έπρεπε η ηγεσία αυτού του τόπου να δείξει πρώτη και καλύτερη το καλό παράδειγμα? Είναι πρόκληση, δεν είναι πρόκληση ο απερχόμενος πρόεδρος να βάζει στον προϋπολογισμό 58.000 ευρώ για να πάρει καινούργια λιμουζίνα οδηγών και γραμματέα? Εγώ το ρωτώ μονάχα αυτό το ζήτημα. Και από εκεί και πέρα είμαι έτοιμος να απαντήσω και την πρόκληση αν αυτό το πράγμα πρέπει να επεκταθεί και στους προηγούμενους πρόεδρους. Εκεί θα το πήγαινε και το ερώτημα. Προέδρους της Βουλής. Μια που θέλετε, εξορθολογισμό, ναι, να πάει σε όλους. Ναι και βεβαίως λέγω. Γιατί αν ο νυν δεν τα χρειάζεται, προφανώς και δεν τα χρειάζονται ούτε και οι πρώην. Έτσι. Δεν έχω καμία αντίρρηση. Και μάλιστα ετοιμάζουμε και σχετική πρόταση νόμου, γιατί αυτό, για να λέμε τα πράγματα με το όνομα τους, δεν είναι ιδέα του απερχόμενου Προέδρου. Υπάρχει σε νομοθεσία. Γι' αυτό και εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να σταυρωθεί το κονδύλι για να δοθεί ο χρόνος στη Βουλή να αλλάξει και την νομοθεσία, ούτως ώστε τέτοιου είδους προκλήσεις προς τον χυμαζόμενο κυπριακό λαό να σταματήσουν. Και δεν είναι οι μόνοι. Το λέω και το τονίζω. Δεν επισημάνθηκαν μόνο από μένα, αλλά και από πολλούς άλλους βουλευτές, ότι μέσα στον προϋπολογισμό. Δεν είναι οι μόνοι που αφορά τον Πρόεδρο, εννοείται, ή όλη την ηγεσία. Αξιωματούχους του κράτους. Οι οποίοι υψηλόμισθους και υψηλόβαθμους, οι οποίοι συνεχίζουν να έχουν προνόμια και πολυτέλειες, τη στιγμή που δοκιμάζεται ο απλός λαός. Ναι. Τώρα, αυτό πρέπει να σταματήσει. Θέλω και μια άλλη απάντηση. Σας βλέπω να διαπιστώνετε μια αντιμνημονιακή, αν θέλετε, τοποθέτηση. Ακούγοντάς σας να τοποθετήσει στον προϋπολογισμό. Δεν είναι κατά ανάγκη να αντιμνημονιακή. Θα σε έλεγα κιόλας εκ του ασφαλούς. Γιατί αν δεν ψηφιστούν οι προϋπολογισμοί, τι θα κάνουμε δηλαδή? Αυτό να το σκεφτούν τα μεγάλα κόμματα που έχουν και την ευθύνη για αυτή την κατάσταση. Εγώ λέω ότι έχουμε μπροστά μας έναν προϋπολογισμό που είναι ακόμα χειρότερος και από το μνημόνιο. Διότι εγώ διαβάζοντας το μνημόνιο, ξεκίνησα μόλις το οποίο το διαβάζω προσεκτικά, υπάρχει σαφής αναφορά, αγαπητέ Χρυσάνθε, που λέει ότι δεν πρέπει να επηρεαστεί το επίπεδο ζωής των ευάλωτων ομάδων πολιτών. Το λέει ξεκάθαρα το μνημόνιο. Και οι προϋπολογισμοί το επηρεάζουν αυτό. Και οι προϋπολογισμοί ακριβώς πάνε και χτυπάνε εκεί που λέει το μνημόνιο να μην χτυπήσει. Καλά, υπάρχει κάποιο άλλο τρόπος ή χώρος που θα πρέπει να αγγίξει ο προ�πολογισμός και τα μέτρα που δεν τον αγγίζουν? Βεβαίως υπάρχουν. Για πέστε μας ένα. Υπάρχουν οι δυνατότητες που έχουν να κάνουν με τα αυτά που λέγαμε προηγουμένως. Τα προνόμια. Με τις πολυτέλειες και τα προνόμια. Πολλών. Και με πολλούς άλλους τομείς. Δηλαδή, αν πάρει από κάποιους ανθρώπους 1 εκατομμύριο ευρώ, ανθρώπους οι οποίοι τα χρειάζονται, τώρα θα σωθεί η οικονομία μας με το αφορολόγητο στους τυφλούς και στους ανάπηρους? Αν είναι δυνατό. Θα βάλετε εναλλακτικές προτάσεις αυτά δυνατό, που καταργούνται? Να σοβαρομιλούμε τώρα. Θα φέρετε εναλλακτικές προτάσεις? Ενώ τους λέμε ότι πρέπει να μπουν φραγμοί στις σπατάλες. Ναι, το λέει και η Τρόικα. Υπάρχουν σπατάλες στα δημόσια βοηθήματα. Να μπουν φραγμοί στα δημόσια βοηθήματα. Να μπουν αξιοκρατικά κριτήρια και να γίνει η σωστή εισοδηματική στόχευση. Αλλά αυτό το ισοπεδωτικό του να τους παίρνει όλους η μπάλα και να μην υπάρχει η διάκριση, αυτό είναι καταστροφικό. Καταστρέφεται το ελάχιστο κοινωνικό κράτος που έχει η Κύπρος. Η Κύπρος έχει τις λιγότερες δαπάνες για κοινωνικές παροχές και για κοινωνικό κράτος σε ολόκληρη την Ευρώπη. Και ερχόμαστε τώρα εμείς με δική μας επιλογή. Αγαπητέ φίλε, έκατσα και μέτρησα ξανά. Στο πρώτο μνημόνιο της Τρόικας υπήρχαν 75 εκατομμύρια περικοπές για τις κοινωνικές παροχές. Σήμερα μας παρουσίασαν έναν προϋπολογισμό με 113 εκατομμύρια περικοπές στις κοινωνικές παροχές. Άρα ένας προϋπολογισμός που περνάει τα όρια του μνημονίου, περνά τα όρια της Τρόικα, αντί να πάρει από αλλού που μπορούσε να πάρει, πήρε από τους φτωχούς, πήρε από τους ανήμπορους, πήρε από τους αδύνατους. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας. Και εγώ σας ευχαριστώ. Ευθύνες, κυρίες και κύριοι, στις διοικήσεις και όχι στο προσωπικό τραπεζών, για τη δεινή οικονομική κατάσταση επέριψε εκ νέου ο πρόεδρος της ΕΤΙΚ. Δεν φταίνε οι υπάλληλοι, δήλωσε αναχωρώντας από το προεδρικό ο πρόεδρος της Δημοκρατίας.